Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο προϊστάμενος της πολιτικής προστασίας της Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Μπάμπης Στεργιάδης. Κύριε Στεργιάδη, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα σας. Αρχικά θα θέλαμε να μας κάνετε μία μικρή αποτίμηση των ζημιών που έχει υποστεί το κεντρικό μέρος του δευτέρου ποδιού, δηλαδή του Δήμου Σιθωνίας, και επίσης να μας μιλήσετε σχετικά με το αίτημα με το οποίο ζητά ο Δήμος να τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και για το οποίο θα έχετε απάντηση σε λίγο. Ναι, έχει γίνει όντως μια αρκετά μεγάλη καταστροφή στην περιοχή της Τωρώνης του Δήμου Σιδωνίας. Οι καταστροφές βέβαια πιο μεμονωμένα ξεκινάνε από τον Μαρμαρά, Νέο Μαρμαρά, μέχρι και τον Πόρτο Κουπό. Είναι σε μια ακτίνα 25 χιλιόμετρων, η οποία λόγω της πολύ έντονης βροχόπτωσης που υπήρξε από χθες το πρωί μέχρι χθες 8 η ώρα τη νύχτα, οι τόνοι του νερού που κατέβηκαν δημιούργησαν πρόβλημα σε κατοικίες, καθώς επίσης σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις, τα οδικά δίκτυα στην περιοχή. Οι καταστροφές είναι σε οδικά δίκτυα επαρχιακά, τα περιφερειακά, το κύκλωμα της Σιθωνίας, εντολή του Περιφερειάρχη, το έχουμε καθαρό με τα μηχανήματα του κ. Τζικώστα, είμαστε από εχθές μηχανήματα έργου και το καθαρίσαμε όλο και συνεχίζουμε σε κάποια σημεία. Οι καταστροφές σε οικίες και καταστήματα υπερβαίνουν τον αριθμό των 60 ετοιμάτων που παρενέβη η πυροσβεστική από εχθές και υπάρχουν, από ό,τι μας ενημέρωσαν, σε όλο το δίκτυο της Σιθωνίας υπάρχουν περίπου στα 100 αυτοκίνητα τα οποία επέστησαν βλάβες. Κάποια πιο σοβαρές, κάποια λιγότερα. Και πολλά από αυτά ήταν και σε τουρίστες. Είναι περισσότερα σερβικά αυτοκίνητα, σερβικής καταγωγής, κάποια βουλγάρικα, τα οποία έχουμε ενημερώσει τη διαδικασία θα πρέπει να πάρουν ένα χαρτί από την τροχέα αστυνομικό τμήμα Αγίου Νικολάου, έτσι ώστε να πιστοποιηθεί η βλάβη, για να μπορέσουν να τα μετακινήσουν με τις εταιρείες που έχουν. Ναι. Το κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε τι αναφέρεται, κύριε Στεργιάδη? Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται έτοιμα από τον Δήμο που έχει πληγεί κάθε φορά, με τις επιτροπές οι οποίες ούτως ή άλλως έχουν έρθει από την περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής. Από το πρωί είμαστε μαζί στην περιοχή της Τωρώνης και κάνουμε τον έλεγχο, όπου γίνεται μια οπτική πρώτη εικόνα των καταστημάτων, καθώς επίσης και των οδικών δικτύων ή των δικτύων που έχει ίδρυψη αποχέτευσης. Και από εκεί και πέρα στέλνουμε το αίτημα, ο Δήμος το στέλνει στην περιφέρεια και εμείς το διαβεβάζουμε στην Γενική Γραμματεία, έτσι ώστε έχοντας την διεύθυνση της περιοχής μπορούμε να κάνουμε κάποιες εργασίες από κατάσταση σε πρώτο χρόνο. Κύριε Στεργιάδη, είχαμε μείνει εκεί που μας λέγατε ότι το αίτημα είναι στα χέρια της περιφέρειας και από εκεί της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου. Ακριβώς, η Γενική Γραμματεία κηρύσσει την περιοχή σε έκτακτη ανάγκη και από εκεί και πέρα γίνονται διαδικασίες οριοθέτηση της περιοχής με αποφάσεις τριών υπουργών, έτσι ώστε να πάμε σε αποζημιώσεις. Είναι μια κατάσταση η οποία θα διαρκέσει κάποιο χρονικό διάστημα. Πρέπει να συγκεντρωθούν όλες οι αιτήσεις των πολιτών που πάθαν καταστροφή στο Δήμο Σιθωνίας με το φωτογραφικό του υλικό και από εκεί και πέρα αυτά διαβιβάζονται σε αρμόδιες επιτροπές οι οποίοι θα κάνουν τον έλεγχο. Έχω ήδη έρθει σε επικοινωνία και με την υπηρεσία της ΙΑΣΒΕ, έτσι ώστε να μεταβούν και αυτοί στο σημείο για να δούνε τα υπόλοιπα προβλήματα που υπάρχουν σε φέροντες κατασκευές και διάφορα άλλα τεχνικά ζητήματα που πρέπει να διευθυνθούν. Υπάρχουν τα μηχανήματα κάτω στην παραλία από χθες σήμερα και θα συνεχίσουν μέχρι όπου χρειαστεί, έτσι ώστε να διοθετηθεί όλο το νερό στη θάλασσα για να μπορέσουν να μπουν μέσα μετά οι επιτροπές και να κάνουν καταγραφή των ζημιών. Είναι και η λάσπη στη μέση, δεν είναι μόνο το νερό, φαντάζομαι. Ότι ναι, το θετικό είναι στη συγκεκριμένη πλημμύρα. Δεν έχουμε τόσο πολύ λάσπη, είναι πιο πολύ νερό. Οπότε πιστεύω ότι θα αποκατασταθεί πολύ πιο γρήγορα από ότι όπως είχαμε την πλημμύρα του Θερμαϊκού πέρσι το Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Δηλαδή είναι πιο πολύ νερό, το οποίο πιστεύω να απομακρυνθεί μέχρι την Τετάρτη Πέμπτη, να έχουμε τελειώσει με το θέμα του νερού, έτσι ώστε να μπούμε μετά να αρχίσουμε να καθαρίζουμε το ότι υπόλοιπο υπάρχει. Στις αιτήσεις αυτές που θα δεχθείτε, γίνονται όλες δεκτές, άσχετα από το αν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις ή όχι? Είναι μια παρατήρηση που κάνετε σωστά, ΟΘΑ. Οι αιτήσεις γίνονται από τον πολίτη ο οποίος έχει κάποιο πρόβλημα. Ωραία. Είτε είναι κατοικία, είτε είναι επιχείρηση, είτε είναι αυτοκίνητο. Ωραία. Από εκεί και πέρα, όταν θα πάμε να ελέγξουμε για να αποζημιωθεί από την Επιτροπή οτιδήποτε, πρέπει να έχει την νόμιμη πολεοδομική τράπεζα. Μάλιστα. Ελέγχονται και προωθούνται, δηλαδή μια παράνομη περίφραξη. Ναι. Είναι λογικό ότι δεν μπορεί να συμπεριληφθεί μέσα. Μπορεί να έχει με βάλει μια περίφραξη, δεν σημαίνει ότι πρέπει
ή το κράτος αποζημιώνει αυτή την περίφραξη. Ένα ρέμα που το έκλεισε ο Δήμος, ποιος αποζημιώνει? Ένα ρέμα που το έκλεισε ο Δήμος. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα τεχνικό, το οποίο δεν μπορώ να σας πω τώρα ποιος το έκλεισε, διότι ο Δήμος είναι θέμα τώρα πολεοδομική. Είναι θέμα καταγγελιών, είναι κάποια άλλα ζητήματα, τα οποία όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη, εμείς σαν υπηρεσία, σαν πολιτική προστασία, ελέγχουμε αυτές τις αιτήσεις. Τώρα το νομικό τους κομμάτι όμως δεν το ελέγχουμε εμείς. Είναι κατάσταση η οποία θα ελεγχθεί αργότερα βάσει κάποιων διαδικασιών, καταγγελιών αν χρειαστεί. Άρα την απάντηση... Είναι τα ελληνικά δικαστήρια, ναι. Την απάντηση πότε θα την έχουμε, θα την έχετε στα χέρια σας σχετικά με το αν θα τεθεί ή όχι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης? Πριν από το δικό σας τηλεφώνημα έχω μιλήσει ήδη με τη Γενική Γραμματεία στην Αθήνα, διαβιβάσαμε το αίτημα. Πιστεύω σε μία ώρα το πολύ να έχουμε και τη θετική απάντηση από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Μάλιστα. Οπότε, εφόσον κηρυχτεί από σήμερα και μετά η περιοχή σε έκτακτη ανάγκη, σας είπα ήδη οι επιτροπές και της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και των Δήμων, του Δήμου Σιδωνίας είναι εδώ, έχουν ξεκινήσει ήδη καταγραφές σε πρώτο χρόνο, οπότε οι διαδικασίες θα συντομεύσουν και είναι θετικό. Τα μηχανήματα δουλεύουν. Μάλιστα. Πιστεύω μέχρι την Παρασκευή να έχουμε πάει σε αποκατάσταση πλήρης. Το δικό δίκτυο είναι ανοιχτό, είπατε πάντως. Το δικό δίκτυο, να ενημερώσουμε, το κύκλωμα όλης της Σιδωνίας είναι ανοιχτό χωρίς προβλήματα. Έχουμε μηχανήματα, καθαρίζουν ακόμα τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και υπάρχουν και μηχανήματα κάτω, γιατί υπάρχει το επαρχιακό δίκτυο, έχει και πολλά προβλήματα. Σε κατοφέρειες, δηλαδή στην παραλία, υπάρχουν προβλήματα, κάπου σημεία κόπηκε ο δρόμος κτλ. Αλλά έχουμε στείλει μηχανήματα τα οποία βγάζουν υλικό έτσι ώστε να μπαζώσουν. Τουλάχιστον θα γίνεται πρόσβαση κανονικά. Τώρα οι ασφαλτοστρώσεις είναι σε δεύτερο χρόνο και τα έργα θα γίνουν σε δεύτερο χρόνο. Καλά, προφανώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στεριάδη. Καλή σας συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Καλημέρα. Γεια.